Καλωσορίσατε στα Cooking Stories by Χαραλαμπίδης Κρίστης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε στις συνταγές μας. Πραγματικά είναι μεγάλη μας τιμή. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε μία νόστιμη μυρωδάτη τυρόπιτα χωρίς φύλλο. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Ρίχνετε τα 5 αυγά μέσα σε ένα μπολ. Και τα χτυπάτε με ένα σύρμα. Προσθέστε το γιαούρτι, το σπορέλαιο, προσθέστε το γάλα και ανακατεύετε. Προσθέστε το πιπέρι και το κρεμμύδι και ανακατεύετε. Μετά τη φέτα, προσθέστε το κεφαλοτυρί και ανακατεύετε. Προσθέστε το αλεύρι και συνεχίζετε το ανακάτεμα. Με ένα πινέλο αλείφετε την επιφάνεια του ταψιού με το ελαιόλαδο. Πασπαλίζετε με τη μισή φρυγανιά την επιφάνεια ενός ταψιού και βάζετε λαδόχαρτο. Προσθέστε το μείγμα της τυρόπιτας μέσα στο ταψί. Τέλος, πασπαλίζετε με την υπόλοιπη φρυγανιά την επιφάνεια της τυρόπιτας και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 50 λεπτά. Μακάρι να μπορούσα να σας μεταφέρω πόσο ωραία μυρίζει αυτή τη τυρόπιτα. Αυτά συμβαίνουν όταν μαγειρεύεις με το καλύτερό μας. Μοιραστείτε αυτή τη συνταγή μαζί με τους φίλους σας και καλή σας όρεξη.